Στην επόμενη φάση φαίνεται ότι περνούν οι γιατροί που εδώ και 15 περίπου ημέρες παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την πορεία της υγείας της 17χρονης μαθήτριας από σχολείο της Αθήνας, η οποία έφαγε κατά τη διάρκεια του πρωινού της γεύματος και ενώ βρισκόταν σε σχολική εκδρομή στο Ηράκλειο, μερίδα βουτύρου και υπέστη αλλεργικό σοκ και αμέσως μετά ανακοπή. Το κορίτσι ήδη από σήμερα αρχίζουμε να διακόπτουμε τα κατασταλτικά φάρμακα, διότι οι πιέσεις, οι ενδοχράνειες έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα που είναι μέσα στο φυσιολογικό, οπότε σταματάμε σιγά σιγά την καταστολή και να ελέγξουμε την νευρολογική κατάσταση του παιδιού. Πιθανότατα από εβδομάδα. Από τις 10 Δεκεμβρίου νοσηλεύεται σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, με το διευθυντή να αναφέρει ότι από σήμερα εκκίνησε η περίοδος διακοπής των κατασταλτικών φαρμάκων, καθώς υποχώρησε το είδημα που είχε υποστεί ο εγκέφαλός. Η επόμενη φάση είναι όταν θα έχουμε πλέον μηδέν κατασταλτική δράση, γιατί τα φάρμακα, τα κατασταλτικά τα διακόπτουμε, αλλά έχουν ακόμα μια περίοδο δράσης. Αυτό το ελέγχουμε μετρώντας επίπεδα των φαρμάκων. Υπολογίζουμε τώρα ότι θέλουμε μερικές μέρες, 2-3-4 μέρες, να πέσουν στο μηδέν τα επίπεδα των φαρμάκων αυτών στο αίμα του παιδιού. Για μια κρίσιμη φάση που θα διαρκέσει κάποιες μέρες και θα ανοίξει το δρόμο στους γιατρούς για να δουν την έκταση των βλαβών που έχει υποστεί ο εγκέφαλος, έκανε λόγο ο Ανέστης Κουλπαλής, σημειώνοντας ότι μέσα από ειδικά τεστ, όταν δεν θα υπάρχει πλέον καθόλου κατασταλτική δράση, θα διερευνηθεί αρχικά η βασική παράμετρος που σχετίζεται με το αν υπάρχει εγκεφαλική ζωή για το 17χρονο κορίτσι. Και προχωρούμε στα τεστ της εγκεφαλικής βιωσιμότητας, το αν δηλαδή υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος ή υπάρχει ζωή. Έχοντας περιέλθει σε μια αφόρητα οδυνηρή και αγωνιώδη κατάσταση, οι γονείς 17χρονης μαθήτριας στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή ενημερώνονται καθημερινά από τους γιατρούς, αναμένοντας το θαύμα για το παιδί τους. Οι άνθρωποι είναι ενήμεροι. Τώρα, από εδώ και πέρα βέβαια τα πράγματα θα ξεκαθαριστούν όταν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως την νευρολογική κατάσταση του παιδιού. Η 17χρονη που γνώριζε ότι ήταν αλλεργική, αντιλήφθηκε ότι είχε υποστεί αλλεργικό σοκ μετά την κατανάλωση του βουτύρου και είχε κάνει ένεση αδρεναλίνης που είχε μαζί της. Μάλιστα, είχε επικοινωνήσει με τη μητέρα της που την είχε προτρέψει να κάνει και δεύτερη, καθώς δεν έβλεπε τα συμπτώματα να υποχωρούν. Το κορίτσι που δίνει μια τεράστια μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου είχε εντοπιστεί μέσα στο δωματιό, το οποίο διέμενε χωρίς τις αισθήσεις του από συμμαθητές και καθηγητές του, ενώ είχε οδηγηθεί σε ανακοπή από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση ούτε από το παιδί ούτε από τους καθηγητές συνοδούς. Και βασικά λοιπόν είμαστε πάρα πολύ, έχουμε συγκλονιστεί όλο το ξενοδοχείο με το περιστατικό αυτό.